Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για μπάσκετ. Γιατί ο Άρης έπαιξε κάποια μαζεμένα φιλικά την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει και ένα πολύ σημαντικό τεστ μπροστά του, το Nick Gallis Cup. Πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια ασφαλώς. Και θα βαφτίσουμε λίγο, αν θέλετε, προπονητή, τον Δημήτρη Τοβεργίνη. Έναν παλιό παίκτη της ομάδας, ο οποίος αντιμετώπισε τον Άρη στο τουρνουά της Δόξας Λευκάδας και θα μας δώσει έτσι τα φώτα του για το τι είδε γενικότερα σε αυτό το τουρνουά και πολύ περισσότερο πώς είδε τον Άρη. Δημήτρη, καλό απόγευμα, τι κάνεις? Καλησπέρα για την Πέτρα. Καλά, μια χαρά εσείς. Είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Πώς πήγε το τουρνουά εκεί στη Λευκάδα? Νομίζω ότι ήταν ένα ενδιαφέρον τουρνουά έτσι όπως εξελίχθηκε. Εντάξει, όντως ήταν ένα καλό τουρνουά και η Λευκάδα και σαν ομάδα από Α2 είναι ανταγωνιστική αρκετά. Mm-hmm. Έχει κάνει ένα καλό ρόστερ και πιστεύω ότι και όπως και άλλες ομάδες της Α2, 5-6 ομάδες που έχουν ενισχυθεί αρκετά, θα είναι και αυτή μία από τις ομάδες που θα στοχεύσει για την άνοδο. Και ήταν και στα παιχνίδια που παίξαμε και στο δικό μας που παίξαμε, ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Mm-hmm. Από εκεί πέρα και με τον Άρνο, που παίξαμε και εμείς στο τελευταίο μας φιλικό, ναι, με τον οποίο κάναμε και το δικό μας καλύτερο παιχνίδι στα φιλικά. Ναι. Εντάξει, εγώ τον είδα σίγουρα πιο ανταγωνιστικά από πέρσι. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να είναι κιόλας, γιατί έχει εκτός από το ελληνικό πρωτάθλημα έχει και την Ευρώπη. Οπότε σίγουρα θα έπρεπε να είναι πιο ανταγωνιστικός. Mm-hmm. Έχει κάνει κάποιες καλές προσπάθειες και πιστεύω ότι είναι αρκετά πιθανό να κάνει κάτι καλό και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και ήταν το πρώτο φιλικό από αυτά που έχει δώσει ο Άρης που η δική σου ομάδα από απόνοια της Πάτρας δυσκόλεψε κιόλας τον Άρη. Ήταν νομίζω και το καλύτερο παιχνίδι σε αυτό το τουρνουά που έγινε εκεί. Ναι, όντως. Mm-hmm. Ήταν και καλό παιχνίδι και η δική μου ομάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική σε αυτό το παιχνίδι και ο Άρης ήταν καλός και νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Αλλά από το φιλικό, αλλά δεν πάρει να ήταν ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν μου λες έτσι, Δημήτρη, με το μπασκετικό σου το βλέμμα, τι είναι αυτό το διαφορετικό που ενδεχομένως είδες στο παιχνίδι του Άρη? Διέκρινες κάτι δηλαδή που θα αποτελέσει κάτι το ξεχωριστό τη φετινή χρονιά? Γιατί το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί πλέον. Δεν περιμένουμε κάτι σε επίπεδο προσθήκης παικτών. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό ή κάτι διαφορετικό. Απλώς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα σε όλες τις θέσεις. Έχει πάρει κάποια παιδιά τα οποία είναι πολύ αθλητικά και αυτό πιστεύω θα δώσει αρκετή δύναμη και ταχύτητα στο παιχνίδι της ομάδος. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι άμα δέσει και αυτή η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Απλώς δεν είναι κάτι τρομερά ξεχωριστό. Είναι μια ομάδα του προπονητή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο καθένας ξέρει και τον ρόλο του στην ομάδα από ό,τι είδα και μακάρι και εύχομαι να πάει όσο εδώ καλύτερα αυτή τη χρονιά. Δηλαδή ουσιαστικά με παίκτες που υπηρετούν όπως και πέρσι το πλάνο του προπονητή και αποκτήθηκαν με αυτό το σκοπό. Εγώ αυτό πιστεύω. Λένε πολύ για την πολύ καλή άμυνα που παίζει ο Άρης και για την ταχύτητα που έχει και στον τρόπο εκδήλωσης των επιθέσεων αλλά και στην άμυνά του. Συμφωνείς με αυτή την διαπίστωση? Ναι, ειδικά στην άμυνα, ναι. Έπαιζε πολύ δυνατή άμυνα, γιατί όπως είπα και πριν έχει παιδιά που μπορούν να το κάνουν αυτό και ειδικά στις 4 και 5 που μπορούν να παίξουν πολύ δυνατή άμυνα, που αυτό πιστεύω θα είναι ένα όπλο για τον Άρη τη φετινή χρονιά, το οποίο ήταν και ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε και εμείς. Οπότε πιστεύω ότι αυτό θα είναι το κύριο όπλο που θα έχει ο Άρης φέτος. Το γεγονός, Δημήτρη, ότι δεν έχει κλασικό αυτό που λέμε το βαρύ σέντρα, το πεντάρι, πιστεύεις ότι θα επηρεάσει στην πορεία ή είναι κάτι που καλύπτεται εκ των έσω? Γιατί αποτελεί από ό,τι ξέρουμε και συνειδητή επιλογή του coach Πρίφτη να μην πάει σε μια τέτοια επιλογή. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Κάθε προπονητής κάνει τις επιλογές του. Άλλος θέλει να παίξει με έναν συγκεκριμένο, όπως είπες και εσύ, με έναν πιο βαρύ σέντερ, άλλος με ένα πιο ευέλικτο. Αυτό είναι καθαρά επιλογές του προπονητή, δεν μπορώ να το κατηγορήσουμε γι' αυτό. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Έχει αυτά τα πράγματα στο μυαλό του, διάλεξε αυτούς τους παίκτες, οπότε κάτι θα έχει στο μυαλό του και τι θα θέλει να παίζει και η ομάδα του. Οπότε πιστεύω και το να μην έχει έναν βασικό δυνατό σέντερ κάποιο καλά, μπορεί να το δει και σε καλό. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Κόντρα στη δική σου ομάδα, στον Απόλλωνα Πάτρας, πάντως ο Άρης είχε ένα προβληματάκι στο σετ παιχνίδι που λέμε, 5-2-5. Φάνησε κάποια δυσλειτουργία? Ναι, όντως, γιατί και ο Άρης από ό,τι είδα είναι μια ομάδα που θέλει να τρέξει. Mm-hmm. Και γιατί με βάση την καλή άμυνα που μπορεί να παίξει, θέλει να βγάλει και εύκολους ευνηδιασμούς, παρά που το έκανε και σε εμάς. Mm-hmm. Αλλά όντως, ναι, απέναντι σε εμάς ήταν στο σετ παιχνίδι, ήταν δυσκολεύτηκε θα έλεγα.
Γιατί και εμείς είμαστε μια ομάδα στην οποία και ο κόσμος Παχατζής μας έχει δώσει αρκετά στοιχεία για το πώς μπορούμε να παίζουμε ένα όμορφο και σωστό μπάσκετ, ειδικά σε σετ παιχνίδι. Και πιστεύω ότι το δυσκολεύσαμε αρκετά, αλλά εντάξει, αυτό είναι, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, αυτό είναι και φιλικό παιχνίδι, οπότε εντάξει, θα μου και στα επίσημα θα δείλω τα πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει πολύ κολακευτικά σχόλια, Δημήτρη, για δύο παίκτες του Άρη, ειδικά, υπάρχουν πολλ... αρκετά καινούργια πρόσωπα, αλλά ειδικά για δύο, όπως τον Μακνίλ και τον Οκάρο Γουάιτ, έχουν έτσι συγκεντρώσει λίγο παραπάνω τα βλέμματα, αν θέλεις. Πώς σου φάνηκαν εσένα, ο Μακνίλ είναι αυτό που λέμε ο ηγέτης που μπορεί να πάρει το τελευταίο σουτ πάνω του? Εγώ προσωπικά δεν τους ήξερα, νομίζω ότι είναι πολύ καλή παιδί. Με το λίγο που τους είδα και ο Μακνίλ νομίζω να ζηνώ σε σκόρερ, καθαρό σκόρερ θα έλεγα. Και πιστεύω ότι μπορεί και έχει τα στοιχεία στο να χρήστη, ας πούμε, και σαν έτσι για το Άρη, αλλά και ο Κόρα Γουάιτ νομίζω εμένα με την προσέγγιση αρκετά. Ήταν αρκετά αθλητικός, είχε καλό τρίποντο. Το είδαμε και στο δικό μας παιχνίδι και πιστεύω ότι είναι δύο πολύ δυνατές προσήκες για τον Άρη και καταρχήν και οι δύο είναι πολύ αθλητικοί και ο White ειδικά. Και πιστεύω μαζί με το Χάκνης θα μπορώ να κάνω ένα καλό δίδυμο στους φίλους. Εντάξει, μια διαφορά νομίζω σχέση με πέρυσι, αυτή είναι ορατή και στο πλέον αδαή, είναι ότι ο Άρης είχε βάθος στο μπάγκο του πλέον. Εντάξει, έχει ναι, λύσεις. Ακριβώς, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Έχει λύσεις, μπορεί να ξεκουράσει πολύ κάποιους παίχτες. Αυτό έπρεπε να το κάνει, διότι έχει την ευρωπαϊκή παρουσία. Έτσι. Ήταν αναμενόμενο ότι έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, ήδη γίνονται κάποιες συγκρίσεις. Πιστεύεις ότι ο Άρης με αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει, πού μπορεί να στοχεύσει? Η βασική του αντίπαλη, αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που είναι ίσως ένα επίπεδο πιο πάνω, είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιες άλλες ομάδες, αν έχει ξεχωρίσει εσύ κάποια ομάδα. Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, αρχήν η στόχη του Άρη κάθε χρόνο από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πιο ψηλή. Έτσι. Ο Άρης είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί, που μάλλον πρέπει να πρωταγωνιστεί και κάθε χρόνο θα πρέπει να διεκδικεί κάτι καλύτερο. Σίγουρα πως είναι τα πράγματα και πως έχω δει λίγο τις ομάδες που έχουν φτιαχτεί. Σίγουρα αν εσχερίσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ θα είναι μια εξίσου ανταγωνιστική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει κρατήσει μια σταθερότητα θα έλεγα τελευταία χρόνια στην ομάδα του, χωρίς να κάνει κάτι εξαιρετικό δυνατό. Αλλά από και πέρα ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες, αν εξαιρίσεις πιστεύω κατά τη γνώμη μου λίγο τη δική μας ομάδα, το Ρέθυμνο και την Κηφισιά, οι υπόλοιπες ομάδες είναι πάνω κάτω στην ίδια, στο ίδιο καζάνι ας το πούμε. Και αυτό θα φανεί, αυτή μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί μέσα στο πρωτάθλημα κάποια ομάδα να ξεχωρίσει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά όσον αφορά τον Άρη, σίγουρα από ό,τι φαίνονται τα πράγματα τώρα, που είναι πολύ νωρίς όπως είπες και εσύ, ο στόχος του είναι στη τετράδα. Ναι. Ο δικός σας ο στόχος είναι εξάδα, οκτάδα, εκεί τον τοποθετήσεις? Ο δικός μας στόχος, ναι, εγώ το είχα πει και στην αρχή αυτό, ο δικός μας στόχος είναι η εξάδα, γιατί ας είμαστε ρεαλιστές, αν είσαι ρέσεις τους δύο πρώτους και μετά την ΑΕΚ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που βλέπεις ότι είναι λίγο πιο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες, μπορώ να θέσω σαν στόχο της δικής μου ομάδας την εξάδα. Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να είσαι υγιής, να έχετε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε. Καλά, ευχαριστούμε και πολύ. Και εύχομαι να δούμε και ένα ρεπορτάζ. Μακάρι, μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.